Τον όρο πράσινο σπίτι εννοούμε το κτίσιμο μιας οικίας ή ενός κτηρίου με τρόπο οικολογικά ευσυνείδητο και φιλικότερο προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Αυτό επιτυγχάνεται αρχικά με το βιοκλιματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ο οποίος βασίζεται στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος, προσεγγίζει ορθολογικά τις διάφορες κλιματικές παραμέτρους, εισάγει νέες ποιοτικές αρχές σύγχρονης αρχιτεκτονικής και επιδιώκει την αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Εξίσου σημαντική είναι και η χρησιμοποίηση οικολογικών υλικών και η ορθολογική εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στη χώρα μας, αρκετοί νέοι ιδιοκτήτες σπιτιών επέλεξαν να εκμεταλλευτούν τα κίνητρα που προσφέρει η κυβέρνηση μαζί με τα πολλά ωφελήματα στην υγεία και την ποιότητα ζωής, κτίζοντας πράσινα σπίτια. Μια μεγάλη πλειοψηφία όμως συνεχίζει αλόγιστα να επιβαρύνει το περιβάλλον με σπίτια τα οποία καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και κτίζονται με υλικά μη φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εξάρτηση της Κύπρου όλο και περισσότερο από το πετρέλαιο, με όλες τις περιβαλλοντικές συνέπειες που συνεπάγονται. Από τους προγόνους μας μπορούμε να μάθουμε πολλά. Μπορεί να κτίζανε σπίτια απλά, αλλά ήταν σίγουρα πιο λειτουργικά και φιλικότερα προς το περιβάλλον. Χρησιμοποιούσαν φυσικά μονωτικά υλικά, σωστό προσανατολισμό και εσωτερικά ανοιχτούς χώρους. Τα ανοίγματα στις νότιες όψεις ήταν μεγαλύτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα ανοίγματα του σπιτιού και με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μέγιστη εκμετάλλευση του ήλιου το χειμώνα και ελάχιστη το καλοκαίρι. Επίσης υπήρχε εσωτερική αυλή για δροσισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει τάση για επιστροφή σε αυτού του είδους το σχεδιασμό οικιών. Οι κύριες αρχές βιοκλιματικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού εφαρμόζονται στη χειμερινή και στη θερινή περίοδο. Για τη χειμερινή περίοδο, η αξιοποίηση των ενεργειακών οφελών άμεσα από τον ήλιο επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση μεγάλων ιαλοστασίων στον νότιο προσανατολισμό και παράλληλα εξασφαλίζεται η μείωση των θερμικών απολειών με την τοποθέτηση χώρων με βοηθητικές χρήσεις στο βόρειο προσανατολισμό. Για τη θερινή περίοδο, η προστασία από την υπερθέρμανση επιτυγχάνεται με κατάλληλα σκίαστρα στα νότια ιαλοστάσια. Σε συνδυασμό με τον διαμπερή αερισμό, δηλαδή την εξασφάλιση της ροής του αέρα διαμέσου του κτηρίου, εξασφαλίζουμε ένα ευχάριστο και δροσερό χώρο όλο το καλοκαίρι. Θερμομόνωση. Η θερμομόνωση αποτελεί μία από τις βασικότερες παραμέτρους του σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αλλά και διαδραματίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η θερμομονωτική προστασία ενός κτηρίου αναφέρεται στη θωράκισή του απέναντι στις καιρικές συνθήκες και εξασφαλίζεται με τη θερμομόνωση των τείχων και ιαλοστασίων τόσο με τεχνικά όσο και με φυσικά υλικά. Πολύ σημαντική είναι και η θερμομόνωση της οροφής, η οποία μπορεί να γίνει με φυσικά μονωτικά υλικά, καθώς και με φύτευση. Σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση διπλών ιαλοστασίων για την αποφυγή θερμικών απολειών το χειμώνα και το καλοκαίρι, μια σωστή θερμομόνωση της οικίας μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 60%.
Πρέπει να τονιστεί ότι τα παθητικά μέτρα αναφέρονται σε στοιχεία τα οποία πρέπει να είναι ενσωματωμένα από την αρχή στον αρχιτεκτονικό βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτηρίου. Μια αστήρευτη πηγή ενέργειας είναι ο ήλιος. Με τα φωτοβολταϊκά πλαίσια έχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε αυτή την ενέργεια, εξασφαλίζοντας τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας μας χωρίς καμία επιβάρυνση στο περιβάλλον. Όσο ρεύμα παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, χρησιμοποιείται για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της οικίας. Σε πολλές περιπτώσεις, η παραγωγή ρεύματος μπορεί να υπερκαλύψει αυτές τις ανάγκες. Έτσι, το ρεύμα που περισσεύει μπορεί να πωληθεί πίσω στο δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Η εγκατάσταση είναι απλή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα καλώδιο το οποίο ενώνει το κεντρικό κουτί της ΑΕΚ με τα φωτοβολταϊκά. Η θερμοκρασία του εδάφους σε ένα βάθος είναι σταθερή για όλο το χρόνο. Σωλήνες νερού κατεβαίνουν στο έδαφος, το νερό αφομοιώνει τη θερμοκρασία και τη μεταφέρει πίσω στην οικία. Έτσι το σπίτι έχει σταθερή θερμοκρασία και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Το γκρίζο νερό είναι το χρησιμοποιημένο νερό που έρχεται από τις βρύσες του νεροχύτη, του μπάνιου και του νηπτήρα, το οποίο συγκεντρώνεται σε ένα κεντρικό σύστημα καθαρισμού. Εκεί περνά μια επεξεργασία εξυγίανσης και μετά επαναχρησιμοποιείται για τις διάφορες ανάγκες της οικίας. Παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού εξυπηρετούν στη βελτίωση των μικροκλιματικών δεδομένων. Έτσι, η φύτευση μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες στο εσωτερικό μιας κατοικίας. Για τον κήπο είναι σημαντικό να επιλέγονται φυτά που έχουν χαμηλές απαιτήσεις νερού, δεν χρειάζονται φυτοφάρμακα για τη συντήρησή τους και αντέχουν στην ξηρασία και στις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου. Αγοράζοντας οικιακές συσκευές, έχουμε την υποχρέωση να ζητάμε από τον προμηθευτή να μας δείξει την ενεργειακή ετικέτα του προϊόντος, η οποία πρέπει να βρίσκεται βάσει νομοθεσίας πάνω στο προϊόν. Έτσι ενημερωνόμαστε για την ενεργειακή αποδοτικότητα της συσκευής. Ο εξοπλισμός του σπιτιού με τέτοιες συσκευές μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και 30% κατανάλωση ενέργειας.
Τα κίνητρα τα οποία δίδουμε και τα δίδουμε εδώ και 5 χρόνια με μεγάλη επιτυχία, διότι τα έχουν αγκαλιάσει μεγάλος αριθμός ανθρώπων, μιλούμε για αρκετές χιλιάδες, έχουμε ξεπεράσει τις 45.000 αιτήσεων μέχρι σήμερα, μπορούν να παραδειγμηθούν σε αυτούς που παρεμβαίνουν στο κέλυφος του κτηρίου, προπάντων στις ταράτσες και στις οροφές, γενικά και θερμομονώνουν, αυτούς που παρεμβαίνουν και βάζουν διπλά παράθυρα και με σωστές παρεμβάσεις στις πόρτες ή αλλού, και δίδουμε ουσιαστικά εκεί κίνητρα τα οποία βοηθούν και μειώνουν την κατανάλωση. Έχουμε επιμετρήσεις σε αυτόν τον τομέα, όπου έχουμε βελτίωση της θερμοκρασίας στους θερινούς μήνες, που χρειάζεται ουσιαστικός ρωσισμός κατά 6 βαθμούς Κελσίου, αλλά και για θέρμανση το χειμώνα, με μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου. Κατά καιρούς εκφράζονται ανησυχίες ότι ένα οικολογικό σπίτι δεν είναι κάτι καλέσθητο. Αυτές οι ανησυχίες όμως προέρχονται από κακή πληροφόρηση. Το οικολογικό σπίτι δεν διαφέρει σε τίποτε από οποιοδήποτε άλλο σπίτι. Μπορεί να έχει την αρχιτεκτονική, τη δομή και την αισθητική που εμείς θέλουμε. Η ανέγερση ενός τέτοιου σπιτιού ομολογώ ότι δεν ήταν καθόλου δύσκολη, τουλάχιστον όχι τόσο όσο πιθανόν κανείς να ανέμενε. Στην Κύπρο τα υλικά υπάρχουν, η τεχνογνωσία υπάρχει, φτάνει κανείς να ψάξει και να δει πέραν των συνηθισμένων πηγών που έχουμε όλοι μάθει. Εξωτερικά το κέλυφος είναι πλήρως θερμομονωμένο και τα τζάμια τα οποία λαμβάνουν αρκετή επιφάνεια του σπιτιού είναι υψηλής ενεργειακής αποδόσης. Για παράδειγμα, τον χειμώνα περνώντας ο ήλιος ζεσταίνει το σκληρό πάτωμα που έχουμε επιλέξει, οπότε διατηρεί τη θερμοκρασία του. Ενώ το καλοκαίρι με κάποιες επιπλέον κινήσεις, όπως για παράδειγμα η ευθυγράμμιση συγκεκριμένων παραθύρων του σπιτιού, να υποβοηθεί την κατανομή του αέρα και να κλιματίζεται χωρίς καν την ανάγκη κλιματιστικών ή επιπρόσθετων μέσων. Μέσα στα παθητικά, όπως αποκαλούνται μέτρα βιοκλιματισμού, όπως είναι για παράδειγμα το θερμομονωμένο κέλυφος ή τα τζάμια ψηλής ενεργειακής απόδοσης, είναι ας πούμε και η μόνωση της οροφής. Ένα πράγμα το οποίο θεωρούμε τουλάχιστον ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Κύπρο η ειδική και η τεχνογνωσία υπάρχουν. Θεωρώ ότι μέσα σε τούτα τα πλαίσια δεν υπάρχει καν ανάγκη να συμβιβαστεί κανείς ούτε σε σχεδιασμό, ούτε σε εσωτερική ή εξωτερική διακόσμηση, διότι παρέχονται πλέον απεριόριστες δυνατότητες. Φτάνει να πω ότι μέσα στους πιο ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες, ήδη Ιούλιο και Αύγουστο, ο λογαριασμός ήταν κατά 60% χαμηλότερος από το διαμέρισμα στο οποίο έμενα προηγούμενα. Όταν ακούει κανείς, όπως και εγώ προηγούμενα, έννοιες όπως βιοκλιματισμός, ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας, θεωρούμε ότι είναι κάτι δαπανηρό, ακαλέσθητο ή δύσκολο. Ομολόγω ότι με την εμπειρία που απέκτησα κατά την ανέγερση της οικίας, ουδέν αναλυθέστερο. Το κτίσιμο ενός σπιτιού και η απόκτηση μιας κατοικίας αποτελεί όχι μόνο ένα όνειρο, αλλά και μια σημαντική στιγμή στη ζωή μιας οικογένειας ή ενός ανθρώπου σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε είναι περιορισμένες και πρέπει να αντιληφθούμε ότι με την αλόγιστη κατανάλωσή τους τις στερούμε από τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία και να σκεφτούμε ότι οι πράξεις μας τώρα και τα καταστροφικά αποτελέσματά τους καθιστούν το έργο αποκατάστασης του περιβάλλοντος σχεδόν ακατόρθωτο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την άβολη αλήθεια,
Έχουμε την ηθική υποχρέωση να ενημερωθούμε και να εμπιστευτούμε τους ειδικούς για την κατασκευή ενός πράσινου σπιτιού με πολυεπίπεδα ωφελήματα στην ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη ξεχωριστά, αλλά και για το περιβάλλον της χώρας μας και του πλανήτη στο σύνολο. Thank you.